Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνω φασολάδα. Τα φασόλια δεν τα μουσκεύω ποτέ από βραδύς. Τα βάζω μέσα στην κατσαρόλα με νερό, τα αφήνω να πάρουν μία βράση περίπου 5 λεπτά, την κλείνω και τα αφήνω για μία ώρα, ίσως και παραπάνω, μέσα στο νερό. Θα τα σουρώσω και μετά θα βάλω ντομάτα, 2 κρεμμύδια χοντροκομμένα, καρότα, σέλινο, αλάτι, πιπέρι και για όποιον θέλει μια πιπεριά καυτερή ή μπούκοβο. Προς το παρόν έχω βάλει τα φασόλια, έχουν πάρει βράση και περιμένουμε. Τα έχουμε σουρώσει, τα φασόλια μας είναι έτοιμα. Και ρίχνουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Θα ρίξουμε το κρεμμύδι, το καρότο, το σέλινο, ένα κουταλάκι λάδι, ένα κουταλάκι αλάτι, πιπέρι μαύρο, ντομάτα, και μισή κούπα λάδι. Ανακατώνουμε καλά. Τα κλείνουμε στη χύτρα. Όταν θα ανέβει η βαλβίδα θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα τα αφήσουμε γύρω στα 25 με 30 λεπτά. Εκεί. Η φασολάδα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Θα την αφήσουμε λίγο να χυλώσει. Εδώ θα δείτε ότι το φασόλι... Όχι, μην βάζεις αυτό. Εδώ βλέπετε τα φασόλια έχουν λιώσει. Δεν θέλουν λοιπόν μουλιασμά από βραδύ στα φασόλια. Μην το κάνετε για σας τρώει χρόνο και λέτε καμιά φορά πω ήθελα να κάνω φασολάδα, ξέχασα να βάλω τα φασόλια να μουλιάσουν. Τώρα θα ρίξω και λίγο μπουκουβό, έτσι για να πάρει λίγη καυτερή νοστιμιά. Κάτσε με ένα που τον έχω. Μην μου πέσει πολύ και δεν τρώγεται μετά. Αυτό. Εδώ. Μισό κουταλάκι, δεν θέλει περισσότερο. Να μπορούμε να τη φάμε. Ήδη έχει αρχίσει και κυλώνει η μασολάδα. Θα την αφήσω 5 λεπτάκια ακόμα έτσι και θα την κλείσω και είναι έτοιμη. Μισό κουταλάκι. Θα βάλω και μισό κουταλάκι πάπρικα γλυκιά. Καλά, ε! Και με το κρύο που έχει σήμερα, ό,τι πρέπει είναι η φασολάδα. Η φασολάδα μας είναι έτοιμη. Τώρα, αν δεν έχετε χύτρα, μπορείτε να τη βράσετε σε κανονική κατσαρόλα, απλά θα σας πάρει λίγο χρόνο περισσότερο. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε like στην κουζίνα μας, στη σελίδα «Η κουζίνα της Λίτσας» και κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μας, γράψτε «Η κουζίνα της Λίτσας Παπαντονίου» και θα σας το βγάλει. Ευχαριστώ.